Έρχομαι, κύριε Χούντα, στα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Θέλω να ξέρει ο ελληνικός λαός, θέλω να ξέρουν οι τηλεθεατές μας, ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό πρόβλημα αυτό το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας. Αντιμετωπίζει στις εξωτερικές σχέσεις της μεγάλο πρόβλημα, καλείται να υποκύψει στις εσχρότερες πιέσεις των ξένων. Εγώ να σας πω, ο μεν Κώστας ο Καραμαλής, εξ όσων γνωρίζω, είναι αντίθετο σε μία λύση στο Κυπριακό, για παράδειγμα. Εσείς είπατε για το Σκοπιανό, εγώ σας λέω για το Κυπριακό, που να προσεγγίζει σε μία θέση ανάν, όπου προχωρεί αυτή, προς τα εκεί πηγαίνει η ιστορία. Αλλά πώς μπορεί να ψηφίσει ο ελληνικός λαός το Πασό, του οποίου η ηγεσία ήταν εκείνη η οποία ήταν η διαπρίσιος κήρυκας και στήριζε το τρισάθλιο σχέδιο Ανάν. Πώς είναι δυνατόν να έχει εμπιστοσύνη κανείς στον Γιώργο τον Παπανδρέου, που ως υπουργός των εξωτερικών επίεζε την Κυπριακή Δημοκρατία να δεχθεί το σχέδιο Ανάν. Πώς είναι δυνατόν που όλη η πολιτική, ως και ο Λοβέρδος σηκώθηκε, αφού τον ευνόησαν οι Κύπροι, να πούμε, για την προεκλογική του εκστρατεία, πήγε ο Ανδρέας και στήριζε, ο Ανδρέας ο Λοβέρδος εννοώ, στήριζε το σχέδιο Ανάν για να γίνει αρεστός στα κέντρα εξουσίας εκτός Ελλάδος. Τι μου λέτε τώρα? Και πώς είναι δυνατόν, αφού και η αείμνηστη επικρατεία του Πασόκ ήταν συνταγματολόγος ο Παδημητρίου, ο συνάδελφός μου και φίλος μου, που ήταν από τους συντάκτες του σχεδίου Ανάν. Τι μου λέτε τώρα? Και τον ετοίμησαν να τον κάνουν και ευρωβουλευτή. Να τον κάνουν επικρατεία. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να πιστέψουμε εμείς στο Πασόκ? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Αυτό είναι εξωτερική πολιτική εκτός απειρόβλητου. Και άλλα κόμματα. Και τα άλλα κόμματα. Και η Νέα Δημοκρατία. Πώς είναι δυνατόν να έχει υπουργό των εξωτερικών μία κυρία, η οποία πέραν των άλλων που μπορεί κανείς να την κατεμαρτυρήσει, ήταν και αυτή υπέρ του σχεδίου Ανάν για να γίνεται αρεστή, χαριτωμένη πέραν του Ατλαντικού? Τι μου λες τώρα? Και αυτή είναι η σοβαρή δηλαδή? Αυτή είναι η σοβαρή πολιτική? Και άλλο κόμμα. Ο συνασπισμός ολόκληρος. Ο συνασπισμός ολόκληρος. Τι συζητάμε? Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το οικονομικό θέμα, και εδώ έρχομαι, συνδέεται άρρηκτα, κύριε Χούντα, με την εξωτερική πολιτική. Εκείνο το οποίο είναι εξωφρενικό είναι ότι μας λέει ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να κάνουμε θυσίες. Βέβαια, αυτές οι θυσίες θα τις καλούνται να τις υποστούν ποιοι? Ούτε καν οι μικρομεσαίοι, οι μικρό προς το πιο μικρό και οι μεσαίοι. Είναι δυνατόν ένας που παίρνει 2.000 σύνταξη να κοπάρει 1.000, να του κοπεί η μισή σύνταξη για να γίνει οικονομία? Εκεί πάει η ιστορία. Είναι δυνατόν δηλαδή να διακινδυνεύσουμε τη σύνταξή μας? Διότι ατασταλίες είναι αυτές οι οποίες οδήγησαν τη χώρα εδώ που οδήγησαν. Και οδήγησαν τη χώρα ποιες? Η δομική συγκρότηση της οικονομίας της Τουρκίας. Εγώ δεν θα ξεχάσω, πριν αρκετά χρόνια, δηλαδή ήταν 80, το καλοκαίρι του 80, είχε έρθει από την Κωνσταντινούπολη ο Νουρετίν Σεζέν. Ο Νουρετίν Σεζέν ήταν ένας σύντροφος και συνάδελφος και ήταν στο ίδιο διοικητικό συμβούλιο, από τις κορυφές της νεολαϊστικής κίνησης τότε του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο συμμετείχα και εγώ, ο οποίος στη συνέχεια έγινε καθηγητής της Οριλά, είχε ένα συνέδριο Οριλά με την αείμνηστη την πρώην γυναίκα του και με δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο μόνος σοσιαλδημοκράτης δήμαρχος που υπέρασε από το Δήμο Κωνσταντινούπολης, το μεγάλο Δήμο εννοώ, τον Μητροπολιτικό Δήμο. Και συναντηθήκαμε και μου λέει: ξέρεις, λέει, θέλουμε να μου στείλεις ένα οικονομολόγο να μας αναλύσει το φαινόμενο της οικονομίας της Ελλάδος. Διότι εμείς έχουμε συγκροτήσει ένα Ρώμα Φόρουμ, το Φόρουμ της Ρώμης, ξέρω εγώ. Συνέρχονται κεφαλές δικές μας, εγκέφαλοι,
σε ένα ξενοδοχείο από το πρωί μέχρι το βράδυ και συζητάμε ένα θέμα. Εμείς έχουμε τώρα πρόβλημα με την οικονομία της Ελλάδος, διότι διαπιστώσαμε ότι εσείς βαριά βιομηχανία δεν έχετε. Σοβαρές εγκαταστάσεις δεν έχετε. Το ένα δεν έχετε, το άλλο δεν έχετε, δομές δεν έχετε, υποδομή δεν έχετε κτλ. Είστε καλύτερα οικονομικά από εμάς. Εμείς έχουμε βαριά βιομηχανία που έχουμε το ένα, που έχουμε το άλλο. Γι' αυτό τώρα έχει απογειωθεί η οικονομία στην Τουρκία και εδώ πέρα έχει βγει στη μέση η γύμνια, η τελείως γύμνια. Και το είχα πει τότε του Σάκη του Καράγιωργα και ετοιμαζόταν να πάει, που γίνει η χούντα του Εβραίου και ανεβλήθη η συνάντηση τότε. Θα πω πάλι για το Σάκη του Καράγιωργα και κάτι έχω υπόψη μου να πω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μου λέτε αυτή η δομική συγκρότηση της οικονομίας στην Ελλάδα. Μα τι σημαίνει η δομική συγκρότηση? Ο Γιάννης ο Ζήγδης, στον οποίο οι βιομηχάνες της χώρας όφιλε πολλά, ξέρεις, πριν έρθει ο Ανδρέας, ήταν ο μεγαλύτερος οικονομολόγος των πολιτικών βίων, διότι ήταν από τα πρώτα PhD Ελλήνων από το LSE, από το London School of Economics, το Μεσοπόλεμο εννοώ. Και τον είχε χρησιμοποιήσει, ήταν παιδί του Βαρβαρέσου, ο Βαρβαρέσος, ο Κυριάκος Βαρβαρέσος, τον είχε χρησιμοποιήσει στην Ούλρα και στην ανασυγκρότηση της Ελλάδος, στην οικονομική ανασυγκρότηση. Μου έλεγε, ξέρεις ποιος είναι βιομήχανος στην Ελλάδα? Αυτός που έχει ένα φύλλο πολιτικό, παίρνει τα δικά σου και τα δικά μου λεφτά από τις καταθέσεις της τράπεζας, τα μισά τα στέλνουν στην Ελβετία τότε την εποχή εκείνη, τα μοιράζονται οι πολιτικοί με τον αυτόν, με τον βιομήχανο, και μετά τα μισά προσπαθούν να κάνουν μια βιομηχανία αυτή, η οποία βέβαια το κόστος είναι μεγάλο, δεν είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα, γίνονται ανταγωνιστικά με τις απαλλαγές από τα τέλη της φορολογία, τη φορολογία ιδιαίτερα. Όταν επενδύονται. Όταν είναι από το εξωτερικό που έρχονται, βάζαν ειδικούς φόρους, ναι, για να είναι τα ελληνικά προϊόντα. Γιατί το καταργήθηκε με την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προστασία. Προστασία. Πώς τα λένε, τα φόρο προστατευόμενα προϊόντα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει,